με αποστάσεις ανάμεσα στις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, χωρίς μουσική, αλλά με τη δυνατότητα να πωλούν αλκοόλ, άνοιξαν οι οργανωμένες παραλίες και της Αλεξανδρούπολης. Δειλά-δειλά και κυρίως τα Σαββατοκύριακα υποδέχονται τους λουόμενους. Από τις 15 Μαΐου έχουμε αρχίσει και υποδεχόμαστε τον κόσμο. Η εστίαση έχει ξαναζωντανέψει. Τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφαλείας και όσο ο καιρός είναι ευνοϊκός, πιστεύω ο κόσμος σιγά σιγά θα ξεκινήσει να κατεβαίνει να κάνει τα πρώτα του μπάνια. Μπορεί η θάλασσα για τους περισσότερους να παραμένει ακόμα κρύα, αρκετοί είναι ωστόσο εκείνοι που επιλέγουν να περάσουν το πρωινό τους πάνω σε μια ξαπλώστα και κάτω από τον καυτό ήλιο. Ναι, προσπαθώ. Όταν μπορώ, προσπαθώ να ξεκινάω νωρίς. Νωρίς για μένα, τέλος Μαΐου. Δεν πήγα ακόμα, αλλά φαίνεται να είναι πολύ. Πρώτον, καθαρή. Αυτό είναι το κυριότερο. Από εκεί και πέρα το κρύο, εντάξει, ανάλογα πόσο αντέχει ο καθένας. Την ησυχία την απολαμβάνετε? Ναι, και τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει μουσική. Άρα είναι καλό για βιβλίο. Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει. Για μένα είναι καλό. Τώρα εντάξει, άλλοι μπορεί να θέλουν μουσική. Η κίνηση ακόμα είναι περιορισμένη στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα με τα οποία λειτουργούν τα beach bar είναι αυστηρά και επιβαρύνουν περαιτέρω το δύσκολο έργο των εργαζομένων. Το πρωτόκολλο έχει και την απόσταση που θα έχουν οι ομπρέλες μεταξύ τους, αλλά και οι ξαπλώστρες και η καθαριότητα πριν και αφού φύγει ο πελάτης με τα πολυμαντικά. Είναι κάτι δύσκολο ειδικά για τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι δύσκολο για τους εργαζόμενους, κυρίως η μάσκα με τη ζέστη, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ίδιο για όλους, οπότε θα τα καταφέρουμε να είμαστε τυπικοί σε όλα τα μέτρα και να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ευχάριστη εμπειρία που περιλαμβάνει και την ασφάλειά τους ταυτόχρονα. Το ευχάριστο, όπως λέει ο Γρηγόρης Κοντοστάθης, είναι το γεγονός ότι επαναλειτουργεί ένας κλάδος ο οποίος βίωσε τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Οι ιδιοκτήτες άνοιξαν και περιμένουν κατοίκους και τουρίστες. Η Αλεξανδρούπολη εξαρτάται και πολύ από τους ξένους. Έχουμε αρκετούς Βούλγαρους, Ρουμάνους και Τούρκους που επισκέπτονται την περιοχή. Θεωρούμε ότι με το άνοιγμα των συνόρων θα μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να ανασάνουν. Σιγά σιγά κάποιοι Τούρκοι, κάποιοι Βούλγαροι και κάποιοι Ρουμάνοι έχουν κάνει τα πρώτα τους μπάνια και τις πρώτες τους διακοπές στην Αλεξανδρούπολη. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με την Τουρκία, κατά πόσο θα ανοίξουν τα σύνορα, ώστε να αρχίσουν να έρχονται και οι Τούρκοι.